Εδώ λοιπόν κοντά μα ο κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλώ ήρθατε κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα, καλημέρα σα. Σας. Ανακουφισμένο. Επόμενη θα... μέρα, ανακουφισμένο. Φανταζόμαστε, δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και προβληματισμένο. Φανταζόμαστε. Δεν ξέρει. Πάλι προβληματισμένο. Θα μα πει. <laughs> Μπορεί να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή, ναι. και να, να εκτιμά ότι ήταν ένα αποτέλεσμα μια συμμετοχή πάνω από, τη, από το, τα προσδοκόμενα. Ναι. Αλλά τα προβλήματα υπάρχουν. Mm -hmm. Σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ είμαι και αισιόδοξο άνθρωπο mm -hmm. και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και στην πολιτική, η Κυριακή ήταν μια μέρα χαρά και επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη σοβαρότητα και στην πολιτική. Είναι τα νούμερα αυτά που δώσατε, είναι κανονικά. Είναι μπαλαμούτι, που λένε κάποιοι. Γιατί άκουσα και αυτό. Όχι, φυσικά. ποια είναι... νούμερα, λε είναι μπαλαμούτι του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, όχι είναι φυσικά είναι κανονικά νούμερα. Είναι ένα-ένα. Ψηφίζαν όλοι με τάμπλετ, δεν έχει τι μαϊμούδε. Και είπε ο κύριο Καπνισάκη αυτό. <Και> δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριο Καμισάκη. Πρώην δεξί του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα ο κύριο Καμισάκη δεν ήταν ποτέ. Ποτέ. Κύριο Κασελάκη. Κύριο Κασελάκη. Του κύριου Κασελάκη ναι, 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 Νοήτερα δεν ήταν. Στο κύριο Τσίπρα. Ποτέ, ναι, δεν ήταν. Ναι. Λάθο μου. Με συγχωρείτε. Ναι. Το τώρα, με. τώρα, τώρα ε, εδώ τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια... Όχι ότι και το δεξί του Τσίπρα πρέπει να μπει σε κάποια άγια καρά. Δεν με. Καταρχήν, δεν έχουμε, 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 διαρχεία τώρα, κύριε Δεν τα γνωρίζουνε. τα γνωρίζουνε. Ποια τα νούμερα. που είπε. Τα νούμερα Εντάξει, δεν, δεν έπεισα. Μάλλον δεν, το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεισε. Δεν είναι εμά ασχολείται ο Το είπε και ο κύριο Γεωργιάδη περίπου. Α, άρα έχουμε σύμπτωση. Τι. Καπνισάκι και Γεωργιάδη. Αυτό δεν μου λέτε. Χρησιμοποιούνται τα ίδια επιχειρήματα. τον ακούσα τον κύριο Κασελάκη. Α, είναι πιο ενδιαφέρον. έχουμε διπλήσει. Πάντω το λένε αρκετοί. Όχι, δεν τον άκουσα. Άρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει, δεν τον άκουσα. Δεν τον άκουσα. Το είπε χθε το βράδυ. Μα, μπράβο, λέει συγχαρητήρια για τα νούμερα. Μακάρι να βγάζει νούμερα και για του συνέδρου. Mm. Τόσο γρήγορα. Mm. Λέει, και Στο άψε, σβήσε νούμερα. Mm. Αυτό okay. έχει ένα ψήγμα φυσικά. Εγώ, εγώ δεν θέλω να κάνω αναφορέ στο παρελθόν, θέλω να κοιτάξουμε στο μέλλον. Γιατί το κόμμα μα προχωράει. Ωραία. και ο Πάμε, πάμε για διαρχία τώρα εδώ. Για συναρχηγία, αρχηγία. Γιατί πάμε. Το, το προχωράει. Αλλά. Πώ πάμε εδώ. Στεφάνο Κασελάκη έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχασε το συνέδριο. Και γι' αυτό. Δε... Ο στόχο, δεν τον αφήσατε να μπει μέσα, πώς, να, να... διεκδικήσει την άνθρωπος Ο Άνθρωπο ο οποίο έχει κερδίσει το συνέδριο, μένει απέξω τώρα. Δηλαδή, άνθρωπος... Εσεί τον αφήσατε απ' έξω. Μα άνθρωπο που έχει κερδίσει το συνέδριο, χάνει το συνέδριο. Ναι. Το για λέμε σοβαρά. αυτό. μπει. Αυτό όποιος... Για να το κερδίσει κάποιο, πρέπει να μπει. Α... Να ο άνθρωπο ο οποίο εκτιμά ναι. ότι έχει αριθμητικά το συνέδριο, ναι. δεν χάνει ποτέ το συνέδριο. Μα το συνέδριο ναι. δεν κερδίζεται με την εκτίμηση. Κερδίζεται με του αριθμού. Ακριβώ. Και για να καταγραφούν οι αριθμοί. Δεν ναι. πειλά μέσα στο σπίτι. Αν ναι. είσαι στο... η... στην καφετέρια να βρει κάποια εκτίμηση, ναι. Ο ο ίδιος... <laughs> ο ίδιος... εγώ θέλω <laughs> να μιλήσουμε για το μέλλον. Αλλά ο ίδιο είχε βάλει εκτιμήσει ότι έχω το 57% των συνέδρων την προηγούμενη μέρα το 69, το 75%. Κάθε ναι. μέρα το χαμήλωνε. Και, εν πάση περιπτώσει, ήταν μειοψηφία. Και δεν μπόρεσε να το αποδεχτεί και γι' αυτό έφυγε Ωραία. και κάνει το 3%. Τώρα, δικό του μην ασχολείστε με τον κύριο Κασελάκη. Όχι, το θέμα είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω και τον Κασελάκη. Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ εδω εχουμε έχει ένα αποτέλεσμα 49-43. Και έχουμε τον κύριο. Πολάκη, το βράδυ τη νίκη του κυρίου Φάμελου να κάθεται δεξιά του και να λέει Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Κοιτάξτε το, Γιατί το, το από αυτό, το αποτέλεσμα, είναι, το αποτέλεσμα είναι καθαρό. Πώς είναι καθαρό, Και για αυτόν ο οποίο κέρδισε και για αυτόν α, ο οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μια ισχυρή εντολή. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο έλεγε προεκλογικά, σαν σύνθημά του, ο Σοκράτη Φάμελο μαζί θα το κάνει πράξη. Ε, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε ώστε το κόμμα να ενωθεί. Ε, δεν πιστεύω ότι το κόμμα είναι μισό και μισό. Δουλεύοντας όλοι μαζί, δουλεύουμε πολλαπλασιαστικά και αυτό έχουμε ανάγκη, να πάμε πολύ παραπάνω. Και νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, mm. έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφή. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ποιος άνθρωποι ποιος. οι οποίοι είναι απογοητευμένοι. Ποιο. Γύρισε κάποιο. ναι. Ποιος? Ο, Ιδε... τα δε... Τάκη γύρισε. Γύρισε ο Τάκη. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Η Δίμητρα από το Μαρούσι Ωραία. γύρισε. Εντάξει. Η, η Γεωργία από τον Παγκράτη. Ναι. Άρα γυρίζει και επιστρέφει ο κόσμο δηλαδή. Και αυτό είναι, και αυτό είναι σημαντικό. Κανένα βουλευτή θα μείνει μέσα ή θα βγει σημα... έξω. Αυτό... Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, θα το εκτιμήσει ο, ο καθένα. Με τη λέτε Οταν... για του ψηφοφόρου αυτό το δούμε στι εκλογέ. Όχι, δεν είναι μόνο οι ψηφοφόροι. Είναι και τα στελέχη τα οποία ασφικτιούσαν την προηγούμενη περίοδο. Δεν αντέχανε αυτό που βλέπανε. Και δεν του στέριαζε στο ύφο και στην εκπομπή, στην εκπομπή του πολιτικού λόγου και είχαν αποστασιοποιηθεί. Mm. Και για ένα κόμμα σαν το δικό μα, η επιστροφή τη ενδιάμεση στελέχωση και τη βάση mm -hmm. είναι το οξυγόνο μα. Mm -hmm. Είναι πολύ παραπάνω από όσο μπορεί κάποιο να, να, να σκεφτεί. Και εδώ πάνω, κύριε Ζαχαριάδη. Και από το αν θα φύγει ένα ή δεν θα φύγει Εσείς ένα. Εσεί εκφράζετε μάλλον μία ελπίδα. Εύλογο είναι και δόχημο είναι ότι όλο αυτό. Μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, όπω είπατε. Τη δήλωση αυτή ο κύριο Πολάκη για το μισό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ελέγχει, κατέχει. Γιατί την έκανε, Εντάξτε, πρέπει... Για να επισημάνει εγώ, εγώ... το μαζί ή για να επισημάνει το ένα και ένα. Είναι, είναι απολύτω κατανοητό ότι την τελευταία περίοδο ναι. λειτουργήσαν και οι τέσσερι υποψήφοι πρόεδροι με θετικό τρόπο ώστε το κόμμα να προστατευτεί από τις επιθέσεις που δέχονταν και εκ των έσω και εξωτερικά. Ναι. Και φάνηκε ότι και οι τέσσερις, ανεξαρτήτως αν με κάποιον συμφωνείς ή διαφωνείς, και τις ξέρετε καλά τις δικές μου απόψεις, μπόρεσαν να πολιτικοποιήσουν αυτό το διάλογο. Δηλαδή, αυτό το ρεύμα το οποίο διαμορφώθηκε και ήρθε στην κάλπη της Κυριακής, το οποίο δεν ήταν αυτονόητο, έχει να κάνει με το γεγονό ότι όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι μιλήσανε πολιτικά. Ο καθένα mm. με τη θέση. Θε... Και όλοι μαζί συνέ... συνέβαλαν σε αυτό. Άρα, νομίζω ότι η εντολή τη συμμετοχή είναι να προχωρήσουμε μαζί, με, με, με ενότητα, να μιλήσουμε. Στην εκδοσκόπηση την είδατε, κύριε Χαριάδη. Μην λέτε πράγματα από το μυαλό σα. Εδώ μιλάμε με πράξει. Με στοιχεία και με ντοκουμέντα. Εσεί λέτε ήθε. Είστε στο στάδιο των ευχών. Αυτή η δημοσκόπηση. Αυτό είναι, το, αυτό είναι για, τις, Αυτή η δημοσκόπηση. για τα Χριστούγεννα. Ναι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Και για το Εδώ πάστα. μιλάνε τα δεδομένα τα οποία για εσά είναι καταστροφή. Βλέπετε που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο 5 φτάσατε. Ναι, αυτό είναι... Η μέρα πριν από τι εκλογέ. Ε, Αν ναι, από αύριο που γύρισε ο Τάκη, όπω μα είπατε, θα γίνει χάμος. ναι, το ας ξεφτίο, κοιτάξτε, το, το Πασόκ, α πούμε, κοιτάξτε εκεί το Πασόκ. Το Πασόκ μια είναι μια 12... χαρά. Δεν το λέτε το Πασόκ. Είχε, είχε 12,9 στι εκλογέ. Το Πασόκ είναι κυβερνητικό κόμμα. Και, πλέον, επειδή, είναι γύρισαν, και επειδή γύρισαν μερικοί Τάκηδε, ναι. Και μερικέ Γεωργίε και μερικέ Δήμητρε και μερικέ. Εκεί γύρισαν λοιπά. γιατί έχει πολιτικό λόγο, έχει πρόταση όμω. Ναι, αυτό αυτό εκπλήσει. Αποσύρθατε ακούμε καμία πρόταση. Α, αυτό ακούμε εκτιμώ. μόνο καταστροφολογία. Να πέσει ο Μητσοτάκη. Να φύγει ο Μητσοτάκη. Να φύγει, είναι να έτσι. διαλυθεί Τώρα ο Μητσοτάκη. Δείτε... Μόνο αυτό λέτε. Δεν, δεν λέτε έτσι. τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Να ακούσετε αυτό και να πείτε αυτά Αυτοί οι άνθρωποι κάτι λένε. Αυτό το πήρα, λέτε εσεί και είναι λάθο. Εμεί στην επόμενη περίοδο, με αφορμή και τον προπολογισμό, θα μιλήσουμε για όλα τα μεγάλα θέματα τη ελληνική κοινωνία. Ναι. Και όντω αυτό το δημοσκοπικό έβριμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι απογοητευτικό και πρέπει να είναι το, το σημείο καμπή και ανάκαμψη. Mm -hmm. ε, Όμω το ενδιαφέρον είναι το χαμηλό ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι. Mm -hmm. Και η πρόκληση εσάς, για εσάς μας... Σας είναι η δημοκρατία τώρα. Ναι. Oh, Εμεί ε, εμείς αυτό είναι... Η δημοκρατία δηλαδή ο... στο 25,8 χωρίς αναγωγή των αποφάσιστων είναι κοντά στο 30-31, μπορεί να και το, 32. Για να το δούμε. Για να το δούμε. Δεν μοιάζει να είναι. Γιατί εγώ βλέπω ότι δημο... η Νέα, η Δημοκρατία. Αντιθέτω, το 5, πόσο είναι. 8. 8. 8. Πώ θα ξαναγίνει η διψήφια, μου λέτε. Και όχι μόνο αυτό. Πώς. Υπάρχει η πιθανότητα Πώς συνεργασιών. Θα θα παιδί, παιδί. Παιδί. Έχουμε 3 3-4 κόμματα στον χώρο τη κέντρου αριστερά. Βάλε και τον Πασόκ μέσα. Θέμα συνεργασιών η, μπαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ο Φάμελο είναι ένα μετριοπαθή ηγέτη. Ο άνθρωπο και ω πολιτικό, και ω παρουσία και ω αντίληψη. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη. Mm -hmm. Υπάρχει να, ανάγκη. Εδώ βλέπετε τι λέει ο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να επαναφέρει το κόμμα σε κυβερνητική τροχιά. 89,7% όχι. Ναι, δεν είναι, μα, είμαστε πολύ μακριά, δεν είναι ναι, λογικό μακριά, αυτό. Μικρή, βέβαια. Λογικότατο, Πρέπει λέω, να όχι. αρχίσουμε να κάνουμε τα πρώτα Αλλά βήματα. Λέω, θα πάνω σε αυτό που έχουμε μία, τώρα. Να έχουμε μια φερεγγιότητα στον πολίτη ότι μιλάμε ναι. πολιτικά και προγραμματικά. Ότι αναφερόμαστε πλέον στι mm -hmm. πολιτικέ εκπομπέ και όχι στι ψυχαγωγικέ. Ότι έχουμε απαντήσει και λύσει για τα ζητήματα των πολιτών, για το ζήτημα της ακρίβειας, για το, τα ζητήματα της καθημερινότητας, της δημόσιας υγείας. Ναι. Αναπτύσσοντα την ατζέντα μα γύρω από αυτά, νομίζω ότι θα κινητοποιήσουμε έναν mm -hmm. κόσμο ο οποίο ενδιαφέρεται για μα. Και πιστεύω ότι και στι δημοσκοπίε θα πάμε καλύτερα, αλλά και στι κοινωνικέ διεργασίε μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Γιατί έχετε δίκιο, ακόμα και από αυτή τη δημοσκόπηση, που το Πασόκ φαίνεται να πηγαίνει mm -hmm. καλύτερα από ό,τι πήγε στι τελευταίε εκλογέ, που πήρε ε, 12,9, mm -hmm. δεν προκύπτει κάποιο ίσο αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. <σο> Άρα εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για όλους. Θα πάμε στις εκλογές και το διακύβευμα της εξουσίας θα συζητηθεί και θα κριθεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας mm -hmm. όπου υπάρχει και μια κινητικότητα, τα διαβάζετε και τα Τι λοιπά. Κινητικότητα, καμία κινητικότητα. Ε, διαγράφουν κάτι πρώην πρωθυπουργού. Ε, δεν και λίγο. Ε, δεν και Έχει λίγο. ξαναγίνει αυτό, εντάξει. Έχει ξαναγίνει, ναι. Ε, διάβαζα και ένα χιουμοριστικό. Λέει: Αν θα υπάρξει και. και, και για τεράστιε αντοχέ, <laughs> λέει ο κύριο Καμαρά, αν θα υπάρξει και τρίτο μισοτάκι. <laughs> να, <laughs> να, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> να, κάνει αυτή την. Αλλά, Άρα, πέ, λέτε ότι μπορεί εσεί να συνεργαστείτε. Ε, Εμεί θα πάρουμε πρωτοβουλίε. Εμεί θα πάρουμε πρωτοβουλίε και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο mm -hmm. και στο κοινωνικό επίπεδο και παντού. Mm -hmm. Για ευρύτερε πολιτικέ συνεργασίε, όχι όμω με όρου συγκόληση, ότι 5 και 15 και 2 και Αλλά, αυτό, αλλά με αυτό, βάση αυτό, το τι θέλουμε τότε. να κάνουμε. Αυτό περιγράφεται μέχρι στιγμή. Με ΑΓΙΟΤΑ. Όρου συγκόληση. Ότι παιδιά, όχι. επειδή δεν μπορούμε μόνοι μα να ρίξουμε το μισοτάκι, πάμε να τα βρούμε μεταξύ μα, να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο, όχι. να ενώσουμε τα ποσοστά Μπά και το ρίξουμε με Και με το Πασόκ. Και με το Πασόκ, βεβαίω. Και τον σε σα Δεν θέλει. ήταν πολύ. Το Πασόκο, ο καθένα θα, θα αποφασίσει. Mm. τώρα ε, που, ο, ο, προελάβει, ο, 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 ο κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί να μιλήσει μέσα. Ο καθένα έρχεται η ώρα να αποφασίσει με ποιου θέλει να πάει και ποιου θέλει να αφήσει. Mm. Ε, πριν από 1,5 χρόνο, κάναμε μία σύμπραξη στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Δούκα και η τίθιο, ο κύριο Μπακογιάννη, ο οποίο ήταν αδιαφιλονίκητο φαβορή. Να πήγε να το κάνει και τώρα το κόλπο αυτό. Ο κύριο Δούκα δεν πέτυχε. Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για τη συνεργασία μα στην αυτοδιοίκηση. δεν <κυκυκυκυκύ> δεν παρεμβαίνω στα εσωτερικά α, άλλου κόμματο. Λέω όμω ότι ακούω δηλώσει. Λένε, α πούμε, από το Πασόκ, ε, ωραίο το, το, λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία. Ναι. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ωραίο το γαλλικό. Λέει και η νέα αριστερά, πω, πω, πω ωραίο το γαλλικό. Τι νοούν όλοι αυτοί δηλαδή, ο, όταν λένε το ίδιο. Εδώ δηλαδή ούτε η αριστερά δεν σα θέλει. Οι σύντροφοι μέχρι μα, θέμα, που μέχρι προχθέ ήταν Ούτε αυτοί θέμα. δεν σα θέλουν. Εγώ όταν, άκουσα, όταν υπάρχουν, δια, ό, όταν υπάρχουν διαφορετικά κόμματα... Να λέει, δεν δε, είμαστε πρόβατα να γυρίσουμε στη Στάνη. Αυτό είπε ο κ. Χαρίτσης. Προφανώς. Εγώ ούτε πιστεύω ότι είναι πρόβατα να γυρίσουν στη Στάνη... Ούτε ταυτίζομαι με αυτό που λέει ότι όποιο γίνεται από το Μαντρί τον τρώει ο λύκο. Γιατί δεν πιστεύω με ότι. Τώρα άνθρωποι... έχει συμβεί αυτό πάντως. Οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Ε, γιατί υπάρχει και αυτή η άναγνωση. Ναι. Ότι όποιο γίνεται από το Μαντρί τον τρώει ο λύκο. Ε, Άρα ας στιγμής, αφήσουμε... Έχει επιβεβαιωθεί. Α ας... αφήσουμε έχει τη συζήτηση για τα πρόβατα στιγμής. και τα αρνιά, γιατί mm -hmm. αυτή είναι για το Πάσχα. Ε. Και α πάμε στη συζήτηση τώρα, τώρα για γαλοπούλα. τον προπολογισμό και για τη γαλοπούλα. Εδώ η ανάγκη πια είναι. Αντί να, να φωτίζουμε αυτά τα οποία όντω μα χωρίζουν με όλου του χώρου, γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί χώροι, να δούμε mm -hmm. ποια Τι είναι τα θέματα ενός. που μας ενώνουν mm -hmm. και πώς μπορούμε πολιτικά να περιορίσουμε τις mm -hmm. δυσμενείς πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας για την πλειοψηφία mm -hmm. του ελληνικού λαού. Καλημέρα. Α, Καλημέρα. Α, ευχαριστούμε ζητήματα. κύριε Ζεχαριάδη. Εγώ ευχαριστώ Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.